Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό είναι ένα βίντεο tutorial. Ένα βίντεο στο οποίο θα σας δείξω κάποιες βασικές κινήσεις που κάνουμε για να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα το κανάλι μας, περισσότερο προς το όφελός μας και για να μην μου κάνετε τόσα πολλά ερωτήματα τα οποία μπορείτε να τα βρείτε από μόνοι σας. Τώρα είμαστε στην αρχική σελίδα του καναλιού μας. Έχω μπει από ένα άλλο κανάλι που έχω στο πλάι, το κανάλι Κυπριακή Τηλεόραση, στο οποίο ανεβάζω κάποιες φορές κάποια αποσπάσματα από την Κυπριακή Τηλεόραση που μου ζητάνε κάποιοι φίλοι που είναι στην τηλεόραση να τα ανεβάσω. Δεν είναι κανένα σπουδαίο κανάλι αυτό, είναι απλώς για να ανεβάζω άσχετα πράγματα. Άρα έχω μπει στην αρχική σελίδα του καναλιού μας, αυτό είναι το κανάλι μας. Προσπάθησα να το βάλω στα ελληνικά, αλλά μόνο στα αγγλικά μου το βγάζει. Λοιπόν, όταν μπει κάποιος στο κανάλι, μπορεί να πατήσει το subscribe ή εγγραφή για να γραφτεί στο κανάλι. Δίπλα από το subscribe υπάρχει ένα καμπανάκι, το οποίο άμα το πατήσεις σε αυτό το καμπανάκι σου ανοίγει τρεις επιλογές, όλες οι ειδοποιήσεις, εξειδικευμένες ειδοποιήσεις, καμία ειδοποίηση. Εγώ θέλω να πατήσω όλες οι ειδοποιήσεις. Άρα αν είμαι ένα πρόσωπο το οποίο θέλει να χρησιμοποιήσει το κανάλι, πατάει εγγραφή, πατάει το καμπανάκι για ειδοποιήσεις. Και όλα αυτά είναι δωρεάν. Άρα κάθε φορά που ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο στο κανάλι θα έρχεται εξειδικευμένη ειδοποίηση για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τα βίντεο. Είπαμε ότι εδώ είμαστε στην αρχική σελίδα. Επειδή είχα ξαναμπεί από αυτό το browser, από το Mozilla Firefox, είχα ξαναμπεί στο κανάλι μου, μου δείχνει το βίντεο για όσους επιστρέφουν στο κανάλι. Εδώ μου δείχνει κάποια από τα μέλη του καναλιού μας, λέει Thank you channel members. Μετά είναι το πρώτο playlist που είναι οι μεταφορτώσεις, όλες οι μεταφορτώσεις των βίντεο. Εδώ στη δεύτερη γραμμή είναι τα βίντεο που είναι μόνο για μέλη. Στην τρίτη λίστα είναι τα βίντεο μόνο για όσους βρίσκονται στη συμμετοχή στο επίπεδο 2. Μετά είναι το playlist της συνεξάρτησης, το οποίο είναι προσβάσιμο από όλους. Μετά είναι το playlist για τους νάρκισσους. Μετά είναι το playlist για τη φιλία. Είναι το playlist με τα βίντεο στα αγγλικά. Είναι το playlist για την ψυχοθεραπεία. Είναι το playlist για το ψυχίατρό μας. Είναι το playlist για το mobbing μετά παρακάτω. Για την κατάθλιψη μετά παρακάτω. Εδώ είναι τα επιλεγμένα κανάλια, τα κανάλια τα οποία κάποια από τα κανάλια που παρακολουθώ και σας συστήνω να παρακολουθήσετε κι εσείς. Μπορείτε να τα βρείτε εδώ. Α, τώρα έχω ανοίξει το κανάλι της Αριστονικής μας. Λοιπόν, εδώ είναι η αρχική σελίδα του καναλιού στο YouTube και είναι προτινόμενες αυτές οι playlists στην αρχική σελίδα. Αυτή είναι η πρώτη στήλη. Στη δεύτερη στήλη είναι τα βίντεο. Άμα πατήσουμε σε αυτή τη στήλη, είναι όλα τα βίντεο τα οποία έχουν ανέβει. Είναι πάνω από 3.500 βίντεο. Πάτε κάτω και βλέπετε όλα τα βίντεο. Άρα, στην αρχική σελίδα είναι το βίντεο για όσους επιστρέφουν και μετά είναι κάποια από τα playlist. Playlist είναι λίστες με βίντεο. Στη δεύτερη σελίδα είναι όλα τα βίντεο. Άμα θέλει να πάει κάποιος και να δει ποιο βίντεο, ας πούμε το όνειρα και στόχοι είναι δικά μας, αυτό θα πρέπει ένα μήνα. Μπορεί να το βρει εδώ, για παράδειγμα. Και έχει πάει πολύ πίσω. Λοιπόν, άρα πρώτη στήλη είναι η αρχική σελίδα. Δεύτερη στήλη είναι όλα τα βίντεο μαζί. Τρίτη στήλη είναι τα playlists. Τα playlists είναι λίστες από το κανάλι, στις οποίες υπάρχουν οργανωμένα βίντεο. Λοιπόν, το πρώτο playlist που είναι εδώ, που είναι τα τελευταία, λέει βίντεο μόνο για όσους βρίσκονται στη συμμετοχή στο επίπεδο 2. Λοιπόν, αυτό το playlist έχει μέσα 247 βίντεο, το οποίο είναι προσβάσιμα για όσους βρίσκονται στη συμμετοχή. Πάμε στο δεύτερο playlist, έχουμε πάρα πολλά playlist εδώ. Μετά είναι το playlist με το βιβλίο «Κράταμε σφιχτά», το οποίο έχει τελειώσει αυτή την εβδομάδα, πάλι είναι για όσους βρίσκονται στη συμμετοχή. Μετά είναι το playlist πώς χειρίζομαι μια νέα γνωριμία, Flirt and Dating, το οποίο έχει μέσα 38 βίντεο προς το παρόν. Βλέπετε, πώς χειρίζομαι μια νέα γνωριμία Flirt
και dating. Έχει μέσα όλα τα βίντεο που είναι σχετικά. Αυτό είναι το βίντεο με παλιές εκπομπές, το οποίο είναι προσβάσιμες μόνο σε όσους είναι στο επίπεδο 2. Μετά είναι το playlist ιστορίες για το Tinder που σήμερα που σας κάνω αυτό το βίντεο έχει μέσα 14 βίντεο. Και είναι το αγάπη και πρασινάλογα, καθρέφτισμα, Tinder or no Tinder. Βλέπετε, τεχνικές χειραγωγής εφαρμογές γνωριμιών. Ένας ο οποίος ενδιαφέρεται να δει βίντεο το οποίο έχουν να κάνουν με το ερώτημα πώς χειρίζομαι μια νέα γνωριμία. Θα το βρει εδώ σε αυτό το playlist. Α, αυτό είναι το playlist ιστορίες από το Tinder, συγγνώμη. Μετά από κάτω βλέπετε ότι είναι το playlist, στο πλάι είναι το playlist, διαβάζοντας και σχολιάζοντας από το βιβλίο του Scott Peck, ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος, το οποίο είναι πάλι μόνο για μέλη. Μετά είναι το playlist για τους νάρκισους που έχει 96 βίντεο, σας παρακαλώ. Είναι όλα εδώ πέρα στη σειρά. Άρα αν κάποιος ενδιαφέρεται να δει βίντεο για νάρκισους, θα μπει εδώ. Μετά είναι το βίντεο που έχουμε με το playlist που έχουμε με βίντεο από τη φύση, το οποίο έχει μέσα 59 βίντεο, ένα και ο Λάκης που ήταν μωράκι και τον κρατάει Κυριακή. Λοιπόν, μετά μπορούμε να δούμε το playlist θάλασσα, έχει 37 βίντεο αυτό, 38, γιατί αυτό το έχουμε βάλει δύο φορές. Λοιπόν, μετά μπορείτε να δείτε το playlist διαβάζοντας το βιβλίο Ωραία Ζωής, το οποίο πάλι είναι για όσους είναι στη συμμετοχή στο πρώτο και δεύτερο επίπεδο. Μετά έχουμε ένα playlist με την εκπομπή Όλα στον Αέρα, με 31 βίντεο. Okay. Μετά έχουμε το playlist Θεωρητικά Vlogs, που έχει 112 βίντεο, τα Θεωρητικά Vlogs. Μετά είναι το βίντεο Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος, είναι το playlist Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος, ο οποίος έχει μέσα βίντεο που έχουν να κάνουν με το βιβλίο μου Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος. Μετά είναι το Τοξική Γονή στο βιβλίο που είναι πάλι ένα από τα playlist για όσους είναι στη συμμετοχή. Μετά έχουμε το playlist του Lucky που έχει μόνο 203 βίντεο μέχρι σήμερα, το playlist του Lucky, ένα δημοφιλές playlist. Playlist είναι λίστες με βίντεο. Έχουμε μετά το playlist με το μαγείρεμα που έχει 20 βίντεο, το playlist με το γυναίκες που αγαπούν πολύ, το οποίο είναι για όσους είναι στη συμμετοχή. Έχουμε playlist καραντίνα 2, playlist ξεμπρόστιασμα με 22 βίντεο, playlist πώς να γίνουμε διεκδικητικοί και προστατευτικοί προς τον εαυτό μας, μετά αυτό που είναι και άνδρες έχουν ψυχή, είναι πάλι για τη συμμετοχή. Υπάρχει playlist ερωτική απογοήτευση. Υπάρχει playlist με 6 βίντεο για τη Mirror Mirror. Υπάρχει αυτό το πολύ ωραίο playlist που είναι live που έμειναν ως vlogs. Που έχει μέσα... ένα λεπτό να δούμε πόσα έχει. Το live που έμειναν ως vlogs έχει μέσα 174 βίντεο. Μετά είναι το playlist για την καλύτερη λειτουργία του καναλιού μας, όπου θα μπει και αυτό το tutorial. Μετά είναι το playlist ψυχολογία και γονιμότητα. Μετά έχουμε το playlist για τους εθισμούς. Το playlist για τη μοναξιά. Το playlist για σχέσεις με διαφορά ηλικίας. Το playlist για τις φοβίες. Το playlist για την εφηβεία. Το playlist για την κατάθλιψη ορτών. Το playlist με τίτλο podcasting, που είναι όταν φιλοξενώ ανθρώπους από άλλα παιδεία για να κάνουμε βίντεο, όπως βλέπετε εδώ στο εξώφυλλο η Μαριάννα Επαφίτη. Μετά υπάρχει το playlist για τον ghosting, μετά υπάρχει το playlist σφινάκια ψυχικής ενδυνάμωσης, που είναι μικρά βίντεο που κάναμε μέσα στην καραντίνα για να νιώσουμε καλύτερη. Υπάρχει το playlist shows που έχει μέσα 243 βίντεο. Υπάρχει το playlist η μάνα μου είναι τοξική, το playlist σχέση με παντρεμένο με 44 βίντεο, σχέση με διάγνωστο 101 βίντεο, μένουμε σπίτι είναι από την πρώτη καραντίνα 66 βίντεο, για το διαζύγιο 56 βίντεο, για την ψυχοθεραπεία 33 βίντεο, βίντεο που η ανατομία μιας γυναίκας που είναι για όσους είναι στη συμμετοχή, βίντεο, playlist για τη γονιοποίηση παιδιών 27 βίντεο, playlist για το κόλλημα 50 βίντεο, για την κατάθλιψη 26 βίντεο, για κακοποιητική παιδική ανατροφή 60 βίντεο, για τη συνεξάρτηση 139 βίντεο. Εδώ είναι τα έκτακτα vlogs που είναι μικρά βίντεο τα οποία κάνω, για παράδειγμα σαν αυτό που βλέπετε εδώ, είναι το βίντεο που είχα κάνει για το Telethon. Βλέπετε, αυτά είναι τα έκτακτα βίντεο. Είναι όλα τα βίντεο στο κανάλι μας, ανήκουν σε ένα ή περισσότερα playlists.
Μετά έχουμε το playlist με 246 βίντεο με τη δοκτώρια του Νίκη Θεοδοσίου, το playlist με 86 βίντεο στα αγγλικά, το playlist Αμαρτίες ο νέων παιδεύου συντέκνα, το playlist Myth-Busting επιστημονικός αλφαβητισμός, που εδώ πέρα έχουμε βίντεο, για παράδειγμα, με το δόκτωρα Γιάννη Μαμελετζή, που είναι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και αυτό λέει ήταν ζωντανό, 24 Ιουλίου 2021, μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ένα playlist με 58 συνεντεύξεις δικές μου σε άλλες εκπομπές, υπάρχει ένα playlist με 327 βίντεο από την εκπομπή που είχα στο Σίγμα, Θέκλα μιλάμε ανοιχτά. Υπάρχει ίσως αυτό το μεγαλύτερο playlist του καναλιού, θέματα αυτοβελτίωσης, το οποίο έχει 668 βίντεο. Να το εδώ, όλο αυτό. Playlist θέματα αυτοβελτίωσης. Υπάρχει ένα playlist με 25 βίντεο για το πένθος, ένα playlist με 30 βίντεο για το mopping, ένα playlist με 35 βίντεο για τις πεθερές, ένα playlist με 37 βίντεο για την παχυσαρκία, εικόνα σώματος και δίαιτα, ένα playlist με 439 βίντεο με θέμα θέλω να κάνω σχέση, ένα playlist με 140 βίντεο με θέμα κοινωνικές προκαταλήψεις που μας ταλαιπωρούν, ένα playlist με θέμα προβλήματα υγείας με 95 βίντεο, ένα playlist που αφορά θέματα που έχουν σχέση με την ομοφιλοφιλία και γενικά τους queer ανθρώπους 63 βίντεο, ένα βίντεο για τους τοξικούς ανθρώπους 210 βίντεο, θέματα σπουδών 28 βίντεο, με το ψυχιατρό μας 18 βίντεο, για εκπαιδευτικούς 25 βίντεο, ένα playlist με κακοποιητικές ερωτικές σχέσεις 107 βίντεο, ένα playlist με προβλήματα γάμου 75 βίντεο, ένα playlist για τη ψυχολογία των παιδιών με 116 βίντεο, ένα playlist για θέματα σεξουαλικής υγείας με 36 βίντεο, ένα playlist για τη ζήλια 34 βίντεο, 21 βίντεο στο playlist για τους απαντεώνες σχέσεων, 87 βίντεο στο playlist για τη φιλία, 227 βίντεο στο playlist με τίτλο «Θέλω να πρέπει να χωρίσω», 68 βίντεο στο playlist «Επεμβατικά πεθερικά σόγια», 8 βίντεο στο playlist «Κρίσης πανικού», 42 βίντεο στο playlist για τη γονική αποξένωση, 145 βίντεο στο playlist για την αγάπη και τον έρωτα, 126 βίντεο στο playlist για την απιστία, 105 βίντεο από την εκπομπή πρωτοσελίδα στο Σίγμα, 74 βίντεο από την εκπομπή «Εσώψυχα», από την εκπομπή «Like Thekla», που ήταν μια εκπομπή που κάναμε έτσι στο YouTube το 2013, 32 βίντεο, και από την εκπομπή «Πες τα Θέκλα» πρώτη σεζόν, 31 βίντεο. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολλά playlist. Υπάρχουν 86 playlist, τα οποία έχουν πολλά βίντεο μέσα. Άρα, προτού με ρωτήσετε για ένα θέμα, ψάξτε εδώ στα playlist μήπως υπάρχει αυτό το θέμα. Επίσης, αν κάποιος θέλει να ψάξει κάποιο βίντεο συγκεκριμένο για το να δει, αν το στο κανάλι μας Θέκλα Πετρίδου, υπάρχει ένα βίντεο για την κατάθλιψη. Εδώ που είναι το search του YouTube, μπορείτε να γράψετε το όνομά μου και τη λέξη κατάθλιψη. Οπότε βγάζει όλα τα βίντεο που έχει το κανάλι μας, που έχουν μέσα στον τίτλο τους τη λέξη κατάθλιψη. Βλέπετε? Νομίζω πρέπει να βγάζει και το playlist για την κατάθλιψη. Επίσης, θέλετε... να βρείτε το θέμα κρίσης πανικού... Θέκλα. Εδώ βλέπετε είναι διαφήμιση αυτό από πάνω, το βλέπει λέει ad και μετά αρχίζει κρίσης πανικού, κρίσης πανικού, κρίσης πανικού από το κανάλι μας. Λοιπόν, θέλετε ας πούμε να ψάξετε τη λέξη συνεξάρτηση, να βρείτε ένα βίντεο από μένα, Θέκλα. Εκτός του ότι θα σας βγάλει κάποιες διαφημίσεις, θα σας βγάλει βίντεο κυρίως από το κανάλι μας που έχουν θέμα σαν τη λέξη συνεξάρτηση και είναι από το κανάλι μας. Εδώ βλέπετε ότι έχει και από άλλα κανάλια. Λοιπόν, θέλετε ας πούμε να βρείτε το θέμα μαύρο πρόβατο. Θέκλα. Πάντα γράφετε το όνομά μου δίπλα για να μας βγάλει περισσότερα από το κανάλι μας. Μπορεί να βγάλει και από άλλους και από άλλα κανάλια. Βλέπετε εδώ είναι ένα άλλο κανάλι εδώ πέρα. Εσείς όμως θα κοιτάζετε ποια είναι από το κανάλι μας. Λοιπόν, άρα όταν θέλω να βρω ένα βίντεο και με ενδιαφέρει ένα θέμα,
Βάζω εδώ στο search το όνομα, Θέκλα, το όνομά μου, η Θέκλα Πετρίδου, και γράφω δίπλα πένθος, ας πούμε. Θα μας βγάλει βίντεο που σχέση με το πένθος. Ή ακόμα, ας πάμε ακόμη πιο συγκεκριμένα, καρκίνος. Μας βγάζει βίντεο που έχουν σχέση με τον καρκίνο. Ή ξέρω εγώ τι άλλο θέμα μπορεί να πω. Νάρκηση, εδώ πρέπει να έχει πολλά. Μας βγάζει ένα σωρό βίντεο. Θέλω να μάθω για τους νάρκησους γονείς τώρα. Βγάζει βίντεο τα οποία έχουν στον τίτλο τον νάρκηση και γονείς. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι έχει γίνει αρκετά ξεκάθαρο το πώς ψάχνει κάποιος στο κανάλι. Λοιπόν, πρώτη στήλη είναι η αρχική σελίδα. Δεύτερη στήλη είναι όλα τα βίντεο που έχουν ανέβει στο κανάλι με τη σειρά. Τρίτη στήλη είναι η στήλη καρτέλα, είναι τα playlist. Και τέταρτη στήλη καστέλα, η καρτέλα είναι η κοινότητα. Εδώ στην κοινότητα βρίσκονται όλες οι αναρτήσεις που κάνω στο YouTube. Χρησιμοποιώ το YouTube ως το κύριο μέρος που κάνω αναρτήσεις, δηλαδή πλέον δεν ανεβάζω πράγματα στο Facebook, δεν ανεβάζω στο Twitter κλπ. Μπορεί να ανεβάσω τα βίντεο μας εκεί, αλλά όχι τις σκέψεις μου. Τις σκέψεις μου τις μοιράζομαι εδώ στην καρτέλα κοινότητα, η community στα αγγλικά. Λοιπόν, η πέμπτη καρτέλα είναι τα κανάλια που προτείνω. Και υπάρχουν και πολλά άλλα κανάλια που είναι αξιόλογα να τα προτείνω, δεν τα έχω καταφέρει ακόμα. Εδώ είναι οι πληροφορίες ή το about που δίνει κάποιες πληροφορίες για το κανάλι μας. Δείχνει εδώ ότι έχουμε μπει στο YouTube 3 Μαρτίου 2011. Δείχνει 29.126.000 θεάσεις. Ήταν περισσότερα, αλλά κάποια βίντεο μπήκαν για τη συμμετοχή, οπότε έφυγαν τα στατιστικά τους από εδώ. Πάμε, είμαστε εδώ στην αρχική σελίδα. Εδώ είναι τα μέλη του καναλιού, η συμμετοχή. Άμα πατήσω στο join, μου δείχνει τι γίνεται με τη συμμετοχή. Υπάρχει το στηρίζω το κανάλι 1, το οποίο στοιχίζει 4,95 ευρώ το μήνα, και το στηρίζω το κανάλι 2, το οποίο στοιχίζει 9,99 το μήνα. Αν θέλει κάποιος να μπει στη συμμετοχή, πες ότι εγώ θέλω μέσα από αυτό το κανάλι που λέγεται Κυπριακή Τηλεόραση να μπω στη συμμετοχή. Θα πατήσω εδώ πέρα. Και θα το αγοράσω. Ήδη έχω τη μισθωτική μου κάρτα μέσα στον υπολογιστή μου καταχωρημένη. Και μπορώ να αγοράσω από εδώ το πακέτο, το οποίο θα μου δώσει πρόσβαση στα playlist, τα οποία είναι τα εξής ακόλουθα, τα βίντεο που διαβάζουμε και σχολιάζουμε βιβλία. Διαβάζοντας και σχολιάζοντας το βιβλίο του Dr. Sue Johnson, κρατάμε σφιχτά. Από το βιβλίο του Scott Peck, ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος. Από το βιβλίο Όρια Ζωής. Το βιβλίο Τοξικοί γονείς. Το βιβλίο Ανατομία μιας γυναίκας. Και είναι και το playlist... Και οι άντρες έχουν ψυχή, αλλά πού είναι το εκείνο. Πού είναι το εκείνο. Υπάρχει εδώ. Ίσως να μην το έχω δημόσιο. Αλλά λοιπόν, όταν όμως κάποιος μπει στο δεύτερο επίπεδο, που είναι στηρίζω το κανάλι 2, έχει πρόσβαση σε άλλα 247 βίντεο, όπως θα είναι, τα οποία είναι έξτρα από τα βίντεο που διαβάζω βιβλία και στοιχίζει 9,99 ευρώ το μήνα. Ο λόγος που κάνουμε τη συμμετοχή είναι για να υπάρχει κάποιος τρόπος για όποιους ανθρώπους θέλουν να στηρίξουν το κανάλι ή αν θέλουν κάτι περισσότερο. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε, λέει, κάντε δωρεά μέσω PayPal. Αν κάποιος θέλει να στείλει ένα ποσό σαν δώρο στο δημιουργό του καναλιού, μπορεί να κάνει δωρεά μέσω PayPal ή να το ορίσει ως μηνιαία δωρεά ή να κάνει μία δωρεά. Η δωρεά μέσω PayPal δεν σε οδηγεί στη συμμετοχή. Είναι κάτι ξεχωριστό. Εδώ βλέπετε στην καρτέλα αυτή είναι το τελευταίο μου βιβλίο στο ψυχογιό. Εδώ είναι ο λογαριασμός μου στο Instagram.
Σας δείχνει, σας οδηγεί δηλαδή πώς να πάτε στο λογαριασμό μου στο Instagram. Εδώ είναι στο Facebook, που να με βρείτε η σελίδα μου στο Facebook. Και εδώ είναι η ιστοσελίδα μου, theklapetridou.com. Λοιπόν, άρα, προτού μου στείλετε ένα μήνυμα ή ένα email να μου πείτε «Θεκλά, έχεις θέμα για αυτό, έχεις θέμα για το άλλο, έχεις βίντεο για το παράλλο, να προτείνουμε ένα βίντεο», μπείτε στην αρχική σελίδα του καναλιού, πηγαίνετε στα playlist, επιλέξτε το playlist που έχει σχέση με αυτό που θέλετε να ρωτήσετε, μπείτε, δείτε τα βίντεο στον κατάλογο και αν υπάρχει κάτι που δεν το ξέρετε, τότε να το βρείτε. Αν θέλετε να βρείτε ένα βίντεο, ένα θέμα να το έχω κάνει βίντεο, κάνετε search εδώ, στο search του YouTube. Αυτά είχα να πω, είναι ένα tutorial, ξεκάθαρα βίντεο. Αν έχετε κάποιες άλλες απορίες, γράψτε στα σχόλια να κάνω ένα επόμενο tutorial για το πώς χρησιμοποιούμε το κανάλι μας. Σας θέλω την αγάπη μου. Φιλιά!